Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ευγενίδη για τη φιλοξενία, καθώς επίσης και τους διοργανωτές του συνεδρίου, για την τιμητική πρόσκληση, αν και με λίγα παράπονα, για τη μεγάλη καθυστέρηση. Θα μιλήσω κι εγώ για το ίδιο θέμα που μίλησε ο φίλος μου ο Βασίλης, αν και λίγο περισσότερο εκτενώς μέσω παρουσίασης PowerPoint. Η νέα μεγάλη πρόκληση για το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι η συμμόρφωση με το νέο κανονισμό του IMO που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η-1η-2020 για τη μείωση του ποσοστού του θείου στα καύσιμα από το σημερινό 3,5% στο 0,5%. Η μείωση των εκπομπών των οξυδίων του θείου που θα προέλθει από τη μείωση του θείου στα καύσιμα θα έχει μεγάλη ευεργετική επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ανθρώπινο πληθυσμό, ειδικά σε αυτούς που ζουν σε παράκτιες πόλεις και περιοχές του πλανήτη. Πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι 50.000 πρόωροι θάνατοι οφείλονται στις εκπομπές του θείου, με τα αναπνευστικά προβλήματα να εμφανίζονται στους πληθυσμούς που ζουν κυρίως κοντά σε παράκτιες περιοχές. Σχεδόν ένα αιώνα μετά από την εποχή που οι μηχανές των πλοίων έβαψαν να καίνε κάρβουνο και πέρασαν στην εποχή του πετρελαίου, η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται προς σημαντικών αλλαγών σε σχέση με τα είδη ενέργειας που θα χρησιμοποιούν τα πλοία για την πρόωσή τους. Οι αλλαγές οφείλονται στη νέα περιβαλλοντολογική νομοθεσία που εισήγαγε ο IMO. Εκεί καθορίζεται πως το όριο περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο των πλοίων θα μειωθεί από 3,5% που είναι σήμερα στο 0,5% από τη 1η-1η-2020. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του IMO για την περιεκτικότητα σε θείο, προβλέπονται τα ακόλουθα όρια θείου στα καύσιμα. Εκτός των περιοχών Emission Control Areas, ΕΚΑ περιοχές, από 1η Ιανουαρίου του 2012, το μέγιστο επιτρεπτό όριο θείου στα καύσιμα πετρέλαιο είναι 3,5%, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα ανέλθει στο 0,50%. Εντός περιοχών ΕΚΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2015, το μέγιστο επιτρεπτό όριο θείου στα καύσιμα πετρέλαιο θα είναι 0,10%. Εδώ να υπενθυμίσω για όσους δεν είναι γνώστες του θέματος, οι περιοχές ΕΚΑ έχουν οριστεί σε όλο τον πλανήτη. Είναι 4 περιοχές. Μία είναι στη Βόρεια Θάλασσα, η άλλη στη Βαλτική, η άλλη στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και η άλλη στην Ανατολική. Σε αυτές τις περιοχές, τα πλοία είναι υποχρεωμένα να καίνε καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο 0,10%. Διλήμματα για τους προμηθευτές καυσίμων. Σημαντικές διαφοροποιήσεις προβλέπονται στις τιμές των καυσίμων της ναυτιλίας στα πρώτα χρόνια μετά το 2020. Οι τιμές του heavy fuel oil αναμένονται να μειωθούν σημαντικά. Αντιθέτως, οι τιμές των low sulfur fuels αναμένονται να εκτοξευθούν στα ύψη. Ακόμη και αν τα δηληστήρια παραγωγής αποφασίσουν να επενδύσουν στην παραγωγή νέου τύπου καυσίμου με αποθείωση ή επιλέξουν να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, είναι απίθανο πως θα είναι έτοιμα για διάθεση στην καταληκτική ημερομηνία. Σύμφωνα με έκθεση του οίκου Clarkson Shipping Intelligence Network, ο αριθμός των πλοίων που έχουν ήδη εγκαταστήσει exhaust gas scrappers ήταν 240 το Δεκέμβριο του 2017. Άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό αυτό σε 300 ή ακόμα περισσότερο. Με την παγκόσμια δυνατότητα εγκατάστασης να φτάνει περίπου 500 σκράπερς ετησίως, βάσει στοιχείων των ναυπηγείων, οι προβλέψεις αναφέρουν πως μόνο 25% του παγκοσμίου στόλου θα μπορεί να έχει εγκαταστήσει σκράπερς μέχρι το 2025. Οι παραγγελίες εγκατάστασης σκράπερς μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του DNVGL, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Σε αυτό τον πίνακα βλέπουμε ότι το 2016 είχαν δοθεί παραγγελίες για 284 scrappers και το 2020 434. Ναι. Εναλλακτικά καύσιμα και μορφές πρόωσης. Συστήματα πλοίων που θα καίνε εναλλακτικά καύσιμα, όπως φυσικό αέριο, υγραέριο
ενεργειακές κυψέλες βιοκαύσιμο θα χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες, δηλαδή πυρηνική και ηλεκτρική ενέργεια, ή θα κινούνται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αιωλική ή ηλιακή. Δεν είναι ακόμα ευρέως εφαρμόσιμα εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας σε σταθμούς ανεφοδιασμού ή γιατί η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πλειοκτήτες διαχειριστές των πλοίων διαθέτουν τις ακόλουθες επιλογές. Να κάνουν επένδυση στην εγκατάσταση σκράπερ ή έκθεση σε απρόβλεπτες διαφοροποιήσεις τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων. Για τον εφοδιασμό των πλοίων με καύσιμο, θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της σύναψης μακροχρόνιων συμβολέων προμήθειας ή να κινηθούν στην ελεύθερη αγορά spot, ανάλογα με τις διαμορφώσεις και τις προσφορές μετά το 2020. Ειδικά για τη διαχείριση μεγάλου αριθμού πλοίων στην ελεύθερη αγορά spot, με μη σταθερούς προορισμούς ταξιδιών, αναμένεται να δημιουργηθούν ζητήματα συμβατότητας και διαθεσιμότητας καυσίμων. Οι προβλέψεις αναφέρουν πως θα διοχετευτούν στην αγορά νέοι τύπου καυσίμου που θα προέρχονται από ανάμιξη πρόσμιξη fuel blends διαφορετικών ποιοτήτων πετρελαίου. Μηχανικοί και χημικοί κρούν τον κόδωνα σχετικά με νέα μείγματα καυσίμων ναυτιλίας που έχει ανακοινωθεί πως ετοιμάζονται, καθώς όπως υποστηρίζουν θα δημιουργηθούν ζητήματα δυσλειτουργίας στις μηχανές των πλοίων. Τα δύο κυριότερα ζητήματα είναι σταθερότητα, κατά πόσον το μείγμα θα διαχωριστεί μετά την πάροδο του χρόνου, εφόσον παραμείνει αχρησιμοποιητό ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες φύλαξης. Συμβατότητα, κατά πόσον δύο διαφορετικά είδη πετρελαίου μπορούν πλήρως να αναμειχθούν. Επιπλέον, τα κατάλοιπα που θα δημιουργούνται στις δεξαμενές που θα περιέχουν τέτοια μείγματα θα επιφέρουν φραγή των φίλτρων και λοιπές λειτουργικές παρεμβάσεις. Η χρήση πετρελαίου περιεκτικότητας 0,5 σε 2 δεν επιφέρει το υψηλό κόστος μετασκευής για την εγκατάσταση σκράπερ. Εμπεριέχει έξοδα διαμόρφωσης των μηχανών και εξαρτημάτων του πλοίου ως προς την καύση πετρελαίου περιεκτικότητας 0,5. Δημιουργεί ανησυχία σχετικά με την διαμόρφωση των τιμών στα καύσιμα ναυτιλίας και τα θέματα διαθεσιμότητας προμήθειας στα διάφορα μέρη του κόσμου. Η εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού καυσαερίων σκράπερ προϋποθέτει υψηλό συνολικό έξοδο μετασκευής για αγορά εξοπλισμού, τοποθέτηση και ακινησία πλοίου για ένα περίπου μήνα στα ναυπηγεία. Επιφέρει αύξηση της μέσης ετήσιας κατανάλωσης καυσίμου περίπου 2,5% λόγω της αύξησης της αντίθλιψης back pressure στη ροή καυσαερίων και αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω λειτουργίας επιπλέον αντλιών. Όμως ενδυναμώνει τη θέση της διαχειρίστριας εταιρείας έναντι των διαφοροποιήσεων στις τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων. Είναι συμφέρουσα επιλογή σε μακροχρόνια βάση και ανεβάζει την τιμή μεταπόλησης του πλοίου. Οι μελλοντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές μεταξύ των καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και των καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα θείου θα καθορίσουν τον χρόνο αποπληρωμής του κόστους για την εγκατάσταση μονάδας σκράπερ. Προσοχή εδώ, δεν έχουν όλες οι μηχανές των πλοίων δυνατότητα να καίνε συνεχώς καύσιμο με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Πιθανά προβλήματα καύσιμο χαμηλού εξόδους μπορεί να προκαλέσει διαρροές και ζημιές σε αντλίες πετρελαίου ή σε άλλα υποσυστήματα του δικτύου καυσίμων της μηχανής. Η απότομη αλλαγή του πετρελαίου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως κολλήματα στα εμβολοχητόνια και στις ανεπίστροφες βαλβίδες των αντλίων υψηλής πίεσης των μηχανών, λόγω μειωμένης λιπαντικότητας και υψηλής θερμοκρασίας των συστημάτων αυτών από τη λειτουργία με βαρύ πετρέλαιο. Καθυστερήσεις στην ανάφλεξη, ατελείς καύσεις και δημιουργία ζημάτων είναι πιθανές συνέπειες. Ζητήματα στα καζάνια από το χαμηλό σημείο ανάφλεξης και την πτυτικότητα, την απώλεια διακριτότητας της φλόγας, την απέτηση για επιπλέον παροχή αέρα, για τις ανάγκες της καύσης και την έκκληση μαύρου καπνού. Μετασκευή, τοποθέτηση σκράπερ. Οι εργασίες μετασκευής είναι περίπλοκες και απαιτούν χρόνο. Τα ναυπηγεία στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για τέτοιου είδους εργασίες, γι' αυτό το λόγο συστήνεται η επιλογή ενός καλού project manager. Η μετασκευή υπολογίζεται πως θα διαρκέσει 4-6 εβδομάδες. Επιπλέον, πρέπει να προϋπολογιστεί η περίοδος για τη μελέτη της μετασκευής και της μεταφοράς του εξοπλισμού στον τόπο που θα γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης. Η διαθεσιμότητα των ναυπηγείων όσο πλησιάζουμε προς το 2020 θα μειώνεται σημαντικά.
Η σχέση κόστους απόσβεσης για την τοποθέτηση σκράπερ καθορίζεται από το μέσο χρόνο παραμονής ενός πλοίου σε περιοχές ΕΚΑ, ως επίσης και από τον εναπομείναντα χρόνο επιχειρησιακής ζωής του πλοίου. Είναι βέβαιο πως η τοποθέτηση σκράπερ θα αποβεί συμφέροντα σε μακροχρόνια βάση, όμως απαραίτητη συνθήκη είναι το πλοίο να έχει πέραν των 10 χρόνων επιχειρηματικής ζωής. Η βασική αρχή λειτουργίας του σκράπερ. Το θείο που υπάρχει στα καυσαέρια αδρανοποιείται μέσω ενός καθαριστικού μέσου. Διαφορετικά απορροφητικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα ακόλουθα. Το θαλασσινό νερό, η καυστική σόδα, το υδροξίδιο του μαγνησίου και ο ασβεστόλιθος για dry scrappers. Η πιο συνηθισμένη λύση είναι η χρήση θαλασσινού νερού ως απορροφητικό σε ένα σύστημα open loop. Οι κατασκευαστές προσφέρουν επίσης συστήματα closed loop και υβριδικά χρησιμοποιώντας καυστική σόδα ή υδροξίδιο του μαγνησίου. Οι βασικοί τύποι των scrappers είναι open loop, όπου ο καθαρισμός των καυσαερίων γίνεται με τη χρήση θαλασσινού νερού. Το θαλασσινό νερό διοχετεύεται μέσω φίλτρων για τη συγκράτηση βαρέων μετάλλων και μικροσωματιδίων, particular matters, και κατόπιν απορρίπτεται στη θάλασσα. Αποτελούν τα απλούστερα συστήματα χωρίς να απαιτείται μεγάλος αποθηκευτικός χώρος επί του πλοίου. Όμως εγείρονται ζητήματα σχετικά με την απόρριψη του βρώμικου νερού μετά το πλήσιμο των καυσαερίων. Ήδη κάποιες αρχές λιμένων και θαλάσσιων περιοχών έχουν απαγορεύσει τις απορρίψεις εκπλημάτων που περιέχουν θείο. Closed loop. Καθαρισμός καυσαερίων με τη χρήση γλυκού νερού όταν έχει προσθεθεί, όπου έχει προσθεθεί καυστική σόδα. Καθώς το καθαριστικό στοιχείο επανεκυκλοφορεί εντός του συστήματος, η κατανάλωση νερού είναι περιορισμένη, όπως και η απόρριψη στη θάλασσα. Τα συστήματα αυτά είναι πολύπλοκα στη χρήση τους, έχουν αυξημένο κόστος και απόκτησης και λειτουργίας. Επιπλέον απαιτούν εκτεταμένη μετασκευή, καθώς δημιουργούνται επιπλέον χώροι για την αποθήκευση των εκπλημάτων επί του πλοίου. Υβριδικό σύστημα. Αποτελεί συνδυασμό ανοιχτού και κλειστού τύπου. Προσφέρει μεταβλητότητα στην εφαρμογή της μίας ή της άλλης μεθόδου, αναλόγως του πλούτου πλοίου και των απαιτήσεων των διαφόρων λιμένων σχετικά με τις απορρίψεις των εκπλημάτων. Ξηρού τύπου, ψεκασμός ξηρών υλικών υδροξίδιο του ασβεστίου που αντιδρούν με τα καυσαέρια και τα αδρανοποιούν. Δεν χρησιμοποιείται νερό και δεν ψύχονται τα καυσαέρια. Το μεγάλο μειονέκτημα του συστήματος είναι η ανάγκη για την προμήθεια των υλικών που ψεκάζονται, δηλαδή του υδροξιδίου του ασβεστίου. Άλλα θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του σκράπερ. Χαρακτηριστικά διαστάσεις βάρος, σημεία τοποθέτησης του εξοπλισμού και των υποστηρητικών κατασκευών, των βοηθητικών και περιφερειακών εξαρτημάτων, δίκτυα, επιστόμια, αντλίες, καλωδιώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες. Διαμόρφωση, δημιουργία επιπλέον δεξαμενών, δίκτυο απόρριψης ή χώροι αποθήκευση εκπλημάτων αναλόγως του συστήματος που θα επιλεγεί. Διαρρύθμιση της υπερκατασκευής του πλοίου. Διασύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα του πλοίου. Αύξηση του βάρους και του όγκου του πλοίου λόγω της μετασκευής. Άλλα θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση του σκράπερ, η ευστάθεια, νέοι υπολογισμοί κοπώσεων και ευστάθειας απαιτούνται πιθανή διαφοροποίηση των γραμμών φόρτωσης. Για φορτώσεις και αναψηπλοεία, μείωση της ποσότητας ωφέλιμου φορτίου, μεταβολή των πλοηγικών χαρακτηριστικών λόγω της αυξημένης επιφάνειας της υπερκατασκευής. Μεταβολές εξοπλισμού, απαιτήσεις για τη διάταξη του εξοπλισμού αγκυροβολίας και πρόσδεσης πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αλλαγές στην υπάρχουσα κατασκευή και στη διάταξη των γραμμών των δεξαμενών. Συνοψίζοντας, IMO 2020 η επόμενη μέρα. Για τα πλοία προχωρημένης ηλικίας πέραν των 10 χρόνων, η επένδυση για την τοποθέτηση σκράπερ δεν μπορεί να προεξοφληθεί πώς θα αποσβεστεί. Φαίνεται πως είναι πιο συμφέρουσα η λύση της καύσης πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Παρ' όλα αυτά, η κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί επί των συγκεκριμένων παραμέτρων που ισχύουν για την διαχειριστική πρακτική κάθε εταιρείας. Εφόσον επιλεγεί η τοποθέτηση σκράπερ, το πλοίο πρέπει να προμηθεύεται πετρέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο σε χαμηλή τιμή και με παγκόσμια επάρκεια. Πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα. Το υψηλό κόστος μετασκευής, το κόστος για την εκπαίδευση εξειδίκευση των πληρωμάτων, το κόστος από την αυξημένη κατανάλωση λόγω της λειτουργίας του συστήματος, το κόστος συντήρησης και το κόστος για την παράδοση των εκπλημάτων σε ευκολίες υποδοχής λιμένα.
Τα scrappers θα παραμείνουν η επιλογή της μειοψηφίας το 2020. Έως το 2020 για τους πλειοκτήτες, πέρα από την αναβάθμιση των διγιστηρίων για την παραγωγή περισσότερων μεσαίων αποσταγμάτων, εναλλακτική επιλογή για τη μείωση των εκπομπών θείου στη θάλασσα αποτελεί ο καθορισμός των εκπομπών στο πλοίο. Ο καθαρισμός των εκπομπών στο πλοίο. Όσα περισσότερα scrappers εγκατασταθούν, τόσο μικρότερο το ποσοστό μεταγωγής καυσίμου με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, σε 0,5 μείγμα, θα απαιτείται και τόσο μικρότερη η ένταση στο παγκόσμιο σύστημα διήλυσης. Ωστόσο, μέχρι το 2020 αναμένεται να εγκατασταθούν scrappers σε μια μειονότητα του παγκοσμίου στόλου. Η ηλικία του σκάφου στην περίπτωση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο. Αναφορικά με τα μεγαλύτερα σκάφη, υπάρχει λιγότερος χρόνος απόσβεσης για τις επενδύσεις που αφορούν στην εγκατάσταση των scrappers. Σχετικά με ένα πολύ παλιό σκάφος, μπορεί να αποτελεί οικονομικότερη λύση για τους πλειοκτήτες να στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις απόπλησης των καυσίμων. Η απόσβεση είναι επίσης ταχύτερη για τα πλοία με κινητήρες υψηλής ισχύος. Δεν αποτελεί οικονομική λύση ο σχεδιασμός εξυγχρονισμού σε πλοία με κινητήρες μεγάλης ισχύος. Από το 2020, η τοποθέτηση ενός scrapper θα επιτρέψει σε ένα πλειοκτήτη να συνεχίσει να καίει καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, ενώ παράλληλα θα εξακολουθεί να συμμορφώνεται με το νέο όριο του 0,5. Ωστόσο, η μετασκευή ενός πλοίου με αυτή την τεχνολογία μπορεί να κοστίσει μεταξύ 3 έως 5 εκατομμυρίων και στις περισσότερες περιπτώσεις θα επιβάλλει την παραμονή του πλοίου στο ναυπηγείο για κάποιο χρονικό διάστημα. Για να προσδιοριστεί η αποδοτικότητα της τοποθέτησης ενός scrapper, οι πλειοκτήτες μέχρι το 2020 πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση σχετικά με τη διακύμανση των τιμών μεταξύ 3,5% και 0,5% καυσίμου θείου. Αν εκτιμήσουν ότι οι τιμές των ορυκτών καυσίμων με 3,5 θείο θα πέσουν και των καυσίμων με 0,5 θείο θα ανέβουν, καθώς θα αυξηθεί η ζήτηση, το αρχικό κόστος κεφαλαίου του εξοπλισμού μπορεί να αποτελέσει μια λογική επένδυση. Εάν όμως υπάρξει σημαντική αύξηση στην εγκατάσταση scrappers των πλοίων, τότε θα διατηρηθεί η ζήτηση μαζούτ μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε θείο και η διαφορά του τιμών μεταξύ των δύο καυσίμων μπορεί να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Ένα άφραμαξ καίει περίπου 35 τόνους την ημέρα. Η διαφορά μεταξύ low sulfur και high sulfur είναι περίπου 185 δολάρια το μετρικό τόνο. Υποθέτοντας ότι αυτό θα φτάσει τα 250 δολάρια το μετρικό τόνο μέχρι το 2020, το κόστος των καυσίμων θα μπορούσε να είναι περίπου 8.750 δολάρια ημερησίως υψηλότερο για την καύση low sulfur σε σύγκριση με την καύση high sulfur. Υποθέτοντας ότι ένα σκάφος δαπανά περίπου 100 μέρες στο λιμάνι, αυτό επιτρέπει περίπου 265 μέρες εμπορικών διακινήσεων. Αν το πολλαπλησιάσουμε με την αύξηση του ημερησίου κόστους των καυσίμων, τότε θα ανέλθει σε 2,3 εκατομμύρια για κάθε σκάφος ετησίως. Για ένα Suezmax παλιού τύπου μηχανή που καταναλώνει περίπου 50 τόνους ημερησίως, η ετήσια αύξηση του κόστου των καυσίμων φτάνει τα 3,3 για κάθε σκάφος. Δηλαδή, κάθε πλοίο θα ξοδεύει 3,3 εκατομμύρια το χρόνο για να καίει το πιο ακριβό καύσιμο. 2,3 στα Aframax, λέω για τα Suezmax τώρα. Sorry, ναι. Λοιπόν, τα νεόχθιστα Suezmax ενεργειακά αποδοτικά εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς κινητήρες και τροποποίησης κήτου σε υλικά καίνε περίπου 30 τόνους την ημέρα. Για τα σκάφη αυτά, η ετήσια αύξηση του κόστους καυσίμων φτάνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια για κάθε σκάφος. Έχω πίνακα παρακάτω, θα το δείτε. Έχω πίνακα. Ένας απλός υπολογισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας ως κριτήριο τη διαφορά μεταξύ του κόστους του low sulfur και του καυσίμου πλοίων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, του κόστους των μηχανών καθαρισμού καυσαερίων scrappers, συμπεριλαμβανομένου του κόστου λειτουργίας, της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμου και της υπολοιπόμενης ζωής του πλοίου προκειμένου να επιλεγεί η ορθότερη απόφαση. Λοιπόν, σας έχω εδώ ένα πίνακα. Στην πρώτη στήλη έχουν μπει τρία πλοία από την εταιρεία που δουλεύω, ένα παλαιό Aframax, ένα παλαιό Suezmax και ένα Suezmax New Building. Γιώργο, ενοχλείς. Λοιπόν, στη διπλανή στήλη έχουν μπει ημερήσιες καταναλώσεις αυτού των πλοίων. Το Aframax καίει 35 τόνους την ημέρα, το Suezmax 50 και ένα New Building Suezmax 30. Στην επόμενη στήλη
είναι η διαφορά μεταξύ, η προβλεπόμενη διαφορά μεταξύ high και low sulfur που θα είναι $250 ο τόνος. Αν πολλαπλασιάσετε αυτά τα δύο νούμερα, θα δείτε ότι το ημερήσιο επιπλέον κόστος για να καταναλώνεις low sulfur σε σχέση με, με την τιμή που είχαμε πριν, είναι για ένα παλιό Aframax 8.750, για ένα Suezmax 12.500 και ένα καινούριο Suezmax 7.500. Εάν υπολογίσουμε ότι ένα πλοίο θα είναι στη θάλασσα 265 μέρες το χρόνο, τότε το annual cost για αυτή την επιπλέον κατανάλωση θα είναι 2,3 εκατομμύρια για το Afra, 3,3 για το Suez και για το New Suez 2 εκατομμύρια. Το κόστος για να γίνει η εγκατάσταση και η αγορά του scrapper υπολογίζεται για ένα πλοίο Suezmax να ανέλθει στα 3,5 εκατομμύρια. Οπότε, όπως βλέπετε εδώ, με επιπλέον επιβάρυνση στην τιμή των καυσίμων για 2 χρόνια, θα χρειαστούν 2 χρόνια επιβάρυνση για να καλύψουν το κόστος του installation του ενός scrapper. Είναι 3,5, ενώ τον κάθε χρόνο θα έχουμε επιβάρυνση περίπου 2 εκατομμύρια. Και εδώ ήθελα να προσθέσω, σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση που είχε το προηγούμενο πάνελ, φανταστείτε ότι θα εγκατασταθούν 35.000 scrappers στα πλοία της παγκόσμιας ναυτιλίας. Τα πλοία της παγκόσμιας ναυτιλίας είναι περίπου 90.000. Αλλά επειδή τα περισσότερα πλοία, λόγω μεγέθους και ηλικίας, δεν θα εγκαταστήσουν, γιατί θα επιλεγεί η λύση του scrapping, φανταστείτε, σε 35.000 πλοία θα εγκατασταθούν scrappers, εκ των οποίων το 20% ανήκει σε Έλληνες, δηλαδή 6.000-7.000. Εάν, ας πούμε, το κλάστερ που είχαμε εδώ στην Ελλάδα είχε τη δυνατότητα μέσω των δεξαμενών, καινούργιων δεξαμενών, να πάρει αυτή τη δουλειά, τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό για την Ελλάδα. Και αυτό σε συνδυασμό με την καινούργια απέτηση του Ballast Management Treatment, που και γι' αυτό θα απαιτηθεί από όλα τα πλοία του παγκόσμιου στόλου να δαπανίσουν από 1 έως 2 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, οπότε θα μπορούσαν να πάρουν και αυτή τη δουλειά. Μόνο από τα ελληνικά πλοία. Δεν είναι όμως μόνο τα ελληνικά. Φανταστείτε, στον ΟΛΠ φτάνουν καθημερινά τώρα εκατοντάδες πλοία, containers. Αυτά τα πλοία δεν θα πάνε στην Κίνα για να κάνουν εγκατάσταση του συστήματος, γιατί δεν τους παίρνουν ημερομηνίες, επειδή πρέπει να κάνουν το special surveys σε αυτή τη χρονική στιγμή, οπότε θα επιλέξουν τη λύση να γίνει η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων κατά τη διάρκεια του special survey εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.